φως στις μυστηριώδεις συνθήκες του στιγερού εγκλήματος με θύμα 76χρονο κτηνοτρόφο στον Καβρό από Κορώνου ρίχνουν αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές που έχουν πλέον στα χέρια τους τον επί 11 χρόνια καταζητούμενο δολοφόνο. Ο 66χρονος ημεραχανιώτης που είχε ταυτοποιηθεί ένα χρόνο μετά τη δολοφονία είχε διαφύγει στη Βουλγαρία όπου κρυβόταν. Το τελευταίο διάστημα, πιστεύοντας προφανώς ότι τα ίχνη του έχουν χαθεί, φαίνεται ότι πέρασε τα σύνορα και επέστρεψε στην Ελλάδα. Όπως αποδείχτηκε, κρυβόταν στα Ανολιώσια, όπου χθες το μεσημέρι τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν άνδρες της ασφάλειας Δυτικής Αττικής. Πρόκειται για έναν 66χρονο σήμερα χανιώτη, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ένα χρόνο μετά το έγκλημα η ασφάλεια Χανίων, ήταν εκείνος που χτύπησε με μανία τον 76χρονο κτηνοτρόφο και κρεοπόλη πριν τον πυροβολήσει στην κοιλιακή χώρα και εξαφανιστεί από προσώπου γης. Το ασφαλές συμπέρασμα ήταν ότι ο άνθρωπος χτυπήθηκε και από την ώρα που χτυπήθηκε στο κεφάλι μέχρι τον πυροβολισμό ο χρόνος ήταν πάρα πολύ μικρός. Και ότι επίσης εκεί που κατέπεσε μετά τον πυροβολισμό, εκεί πέρα και έμεινε. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια μετακίνηση της ορού για τον οποιοδήποτε λόγο. Το αγριοφωνικό είχε αποκαλυφθεί στις 31 Ιανουαρίου του 2012. Ο 76χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός σε ένα δωμάτιο στο Μαντρίτου, αφού νωρίτερα τον αναζητούσαν οι δύο γη του. Ο 76χρονος πριν από αυτό βρισκόταν σε καφενείο του χωριού, όπου δέχτηκε τηλεφώνημα στο κινητό του και αποχώρησε για να συναντήσει κάποιο άτομο. Όπως είχε προκύψει από την αυτοψία και την νεκροτομή, ο 76χρονος είχε δεχτεί χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο. Ο θάνατός του όμως, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη, οφείλεται στη βολίδα που διαπέρασε την κοιλιακή χώρα και σφινώθηκε στη σπονδυλική του στήλη. Έφερε 5 χτυπήματα στην κεφαλή οθανών από κάποιο αντικείμενο, το οποίο μπορεί να είναι μεταλλικό ή ξύλινο, και ότι τελικά η απόσταση βολής ήταν εξ απολύτου επαφής, μία βολίδα στην κοιλιακή χώρα, γιατί αθανάτου είναι ολιγεμική καταπληξία λόγω τραυματικής ρήξης αόρτης. Από την πρώτη στιγμή η ασφάλεια Χανίων απέκλεισε τη ληστεία αφού πάνω του βρέθηκαν 1.200 ευρώ και στράφηκαν σε προσωπικές διαφορές, όσο και το άτομο που τηλεφώνησε νωρίτερα στο θύμα, αφού το κινητό του είχε εξαφανιστεί, ενώ ο δράστης κλείδωσε το δωμάτιο και πήρε μαζί του τα κλειδιά για να κερδίσει χρόνο. Ο 66χρονος που συνελήφθη δυνάμει εντάλματος στα Ανολιώσια μεταφέρεται στα Χανιά για να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα κληθεί να εξηγήσει τις προσωπικές συναλλαγές που φαίνεται να είχε με το θύμα και οδήγησαν στο άγριο έγκλημα.